ξεκίνησε καλά η σεζόν. Βέβαια, ο νομός Κορινθίας συνδυάζει και το χειμερινό τουρισμό που είναι τα Τρίκαλα επάνω και το θερινό τουρισμό που είναι τα παραθαλάσσια μέρη. Το Πάσχα νομίζω πήγε καλά και για τον ορεινό τουρισμό, αλλά και για τον θερινό τουρισμό. Πιστεύω ότι ο ορεινός όγκος κλείνει τώρα τη σεζόν του, ενώ ο παραθαλάσσιος τον ανοίγει. Τα δείγματα όσον αφορά τον παραθαλάσσιο είναι αρκετά αισιόδοξα. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα τουριστών που επισκέφτονται το Λουτράκι. Έχουμε Γάλλους, έχουμε Ρουμάνους, έχουμε Πολωνούς, έχουμε Ρώσους, έχουμε Ελβετούς. Υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία στο Λουτράκι, οπότε μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο ποσοστό του τουρισμού. Υπάρχουν δύο πεντάστερα ξενοδοχεία, όπως η Δόνας, Βίτκαμ. Πλέον υπάρχει το καζίνο, υπάρχουν τετράστερα ξενοδοχεία όπως το King Sharon και το Καλαμάκι Beach. Γενικότερα στο Λουτράκι και στο Δήμο Λουτρακίου υπάρχουν πολλές κλίνες. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα τσούκτρες δεν υπάρχουν, δεν έχουμε δει, είναι καθαρά τα νερά. Ό,τι ενέργειες έχουν γίνει και από το Δήμο και από την Περιφέρεια. Βαίνουμε σε καλό δρόμο, είμαι αισιόδοξη. Βρισκόμαστε στο Λουτράκι, είμαστε απέναντι από τα ΣΠΑ, είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Ξεκίνησε από τον προπάπου μου, μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά. Και προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας όσο δυνατόν καλύτερα για να γίνουν μόνιμοι, δηλαδή να ξανάρθουν. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το έχουμε καταφέρει. Έχουμε πελάτες οι οποίοι έρχονται κάθε χρόνο. Και όχι μόνο Έλληνες, αλλά και ξένους. Το Λουτράκι και γενικότερα η Κορινθία είναι ένας πολύ κοντινός προορισμός της Αθήνας. Οπότε Σαββατοκύριακα κατακλείζεται με Έλληνες, Αθηναίους. Αλλά ναι, υπάρχουν και Έλληνες. Έχει ίσως ενδεχομένως τα τελευταία χρόνια να έχει μειωθεί λίγο όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις που κάνουν οι Έλληνες λόγω της οικονομικής κρίσης. Νομίζω τώρα σιγά σιγά αυτό βελτιώνεται. Βέβαια και πάλι παραμένει ως δείγμα ότι έρχονται πλέον για λιγότερες διανυκτερεύσεις. Αλλά αποτελεί μια δυναμική. Υπάρχει μια έτσι κινητικότητα καλή στο Λουτράκι, ιδιαίτερα τώρα την Άνοιξη και τα Σαββατοκυριακά, βέβαια πέσανε Πάσχα, γιορτές, Πρώτο Μαγιά, όλα αυτά, βοηθήσανε. Μπορούμε να πούμε ότι βοηθήσανε βέβαια λίγο γιατί ήταν Παρασκευή Σαββατοκυριακό, αλλά δεδομένου των εποχών που ζούμε ήταν, μπορώ να πω, πάρα πολύ καλές ενέσεις οικονομικές. Και γενικά, τώρα, εγώ δεν μιλάω μόνο για τους ξενοδόχους, μιλάω και για τον κλάδο των επισκεπτών, έτσι, για την περιοχή του τόπου μας, γιατί όλα αυτά είναι μια αλυσίδα, αλλά σίγουρα και για τα ξενοδοχεία. Εγώ, για παράδειγμα, ήμουν κλειστός εκτός το Πάσχα που ανοίξαμε, μετά έκανα κάποια ανοιγοκλεισίματα. Πάντως, σε γενικές γραμμές, και ο Απρίλιος και ο Μάιος, αλλά και γενικά για το καλοκαίρι, και προσωπικά αλλά και από ό,τι ακούω γύρω μου, φαίνεται να είναι μια καλή χρονιά. Και τι εννοούμε αυτό, σε σχέση με άλλες περιόδους, το Δεκέμβρη, το Γενάρη, το Φλεβάρι και το Μάρτι, υπήρχε μια μεγαλύτερη κινητικότητα στα request, τα οποία είχαμε γενικά από το εξωτερικό, αλλά όχι μόνο σαν request, δεν παραμείναν εκεί, είχαμε και κλεισίματα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι ένα 30-40% την ίδια περίοδο φέτος, το 2018 με το 2017, περισσότερο από ό,τι ήταν, όπως είπα και προηγουμένως, την προηγούμενη χρονιά. Από αυτό δείχνει ότι θα έχουμε μια καλή σεζόν. Βέβαια έχουμε προβλήματα να αντιμετωπίσουμε, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Δεδομένου της τωρινής κατάστασης, μάλλον θα είμαστε λίγο καλύτερα από πέρσι. Την Ελλάδα ξυπνάς κάθε πρωί και δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις. Διαβάζουμε, δηλαδή, καμιά φορά δεν θέλουμε να ανοίγουμε και τα μπλόξες γιατί βγάζετε πράγματα που δεν τα ξέρουμε και ούτε εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση αυτό είναι κάτι το οποίο είχε ψηφιστεί, αν θυμάμαι καλά, το 2016.
Η εφαρμογή του ήταν από 1η-1η του 2018. Αφορά ένα φόρο διαμονής, διανυκτέρευσης, το οποίο στην ουσία τον πληρώνει ο πελάτης ξεχωριστά από την τιμή του δωματίου και έχει να κάνει αφενός μεν για τα ξενοδοχεία με τα αστέρια και αφετέρου δε τα νοικιαζόμενα δωμάτια με τα κλειδιά. Για παράδειγμα, ένα τριάστρο ξενοδοχείο όπως είμαι εγώ αυτή τη στιγμή είναι η αναδιανυκτέρευση, ένα δωμάτιο, επαναλαμβάνω ένα δωμάτιο, όχι ένα άτομο, είναι 1,5 ευρώ την ημέρα. Δηλαδή, αν κάποιος έρθει να μείνει, ξέρω εγώ, 5 μέρες και θέλει να δώσει για το δωμάτιο ενδεικτικά 300 ευρώ, θα πρέπει να δώσει και για τις 5 μέρες 5 ευρώ επί 1,5, άρα 7,5 ευρώ έξτρα φόρο. Άρα θα πληρώσει το ξενοδοχείο 307,5 ευρώ. Αυτό είναι ένα φόρο το οποίο ήταν μέσα από τα μέτρα που είχαν πάρει την τελευταία φορά η κυβέρνηση και στην ουσία αυτό το επομίζει ο πελάτης. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούμε αυτό να το φημιώσουμε και εμείς. Σεζόν ήταν πάντα... Είναι καλή. Είναι πολύ καλή. Εκτός από την περίοδο της κρίσης που ξέσπασε εκείνο το καλοκαίρι, κατά τις υπόλοιπες χρονιές εμείς είχαμε ανωδική πορεία. Και θα έχουμε ανωδική πορεία, έτσι προβλέπουμε τουλάχιστον. Δουλεύουμε κατά κύριο λόγο με Έλληνες, αλλά και με ξένους. Τώρα έχουν μπει περισσότερα, πιο δυναμικά οι ξένοι στο παιχνίδι. Αναγκαστικά, γιατί οι Έλληνες σιγά σιγά μαζεύονται. Αλλά προβλέπουμε ότι θα είναι καλή τουριστική σεζόν. Και όχι μόνο, όπως λένε, αύξηση του τουρισμού και ακούμε στις ειδήσεις περισσότερες πτήσεις, έρχονται τουρίστες. Το θέμα είναι και τι ποιότητα τουριστών έρχονται. Δηλαδή, αν έχουμε πολλούς τουρίστες με 20 ευρώ, δεν είναι καλός τουρισμός και ούτε αφήνει χρήματα αυτός ο τουρισμός. Δεν ωφελεί κανέναν. Είναι ένας γρήγορος τουρισμός που θα έχει τέλος. Το θέμα είναι να έχουμε διάρκεια και ποιότητα. Τόσο σε αυτά που προσφέρουμε εμείς και τόσο και σε αυτά που στους πελάτες που μας έρχονται. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς και τουλάχιστον μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, το έχουμε πετύχει. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους των υπολείπων, πραγματικά δηλαδή, αλλά γιατί είναι και πολύ μικρότερες μονάδες. Οπότε νομίζω ότι για τη σεζόν θα πάνε καλά. Το θέμα είναι αυτές οι μονάδες, γι' αυτό έχουμε μπει τόσο ενεργά στο παιχνίδι τώρα με την ενιαία Ένωση Ξενοδόχων Κορινθίας, να βοηθηθούν από όλους μας, ώστε να αναπτυχθούν και ώστε να έχουμε να προβάλλουμε προς τα έξω έναν ωραίο προορισμό. Το θέμα είναι να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι βελτιώσεις στο προϊόν που έχουμε, για να μην λέμε μόνο «Α, δεν μας έρχεται τουρίστες, δεν μας έρχεται κόσμος, δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε αυτό». Αν δεν τους προσφέρουμε κάτι καλό, δεν πρόκειται να έρθει ο κόσμος. Αν εγκαταλείπουμε σιγά σιγά τη δουλειά μας, θα μας εγκαταλείψει και αυτή. Οπότε αυτό λέω εγώ και στους ξενοδόχους, ότι πρέπει να επενδύσουμε χρήματα μέσα στον τουρισμό για να μας τα αποφέρει. Οπότε αυτή είναι η άποψή μου, ότι πρέπει να ενωθούμε, να επενδύσουμε, να είμαστε ομάδα, γιατί γενικώς η Κορινθία θυμίζεται ότι δεν είναι οργανωμένη και δεν είμαστε ομαδοποιημένοι, ίσα ίσα πηγαίνουμε ο ένας κοντρός στον άλλον, να είμαστε ενωμένοι για να πάμε μπροστά. Και αν βγούμε ενωμένοι προς τα έξω, θα πάμε πολύ καλά. Γιατί έχουμε πολλά προτερήματα. Είμαστε κοντά στην Αθήνα, είμαστε κοντά σε αεροδρόμια, είμαστε οικονομικός προορισμός, έχουμε και τη θάλασσα, έχουμε και τα βουνά. Δεν έχουμε μεταφορικά μεγάλα, δεν έχουμε πλοία, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έξοδο για την ελληνική οικογένεια, αλλά και για τους τουρίστες, έτσι. Οπότε νομίζω ότι είμαστε ένας πολύ καλός προορισμός και αξίζει να το παλέψουμε. Τώρα σιγά σιγά βλέπουμε εμείς την πτώση του Έλληνα τουρίστα. Ευελπιστούμε ότι δεν θα κρατήσει για πολύ. Ευελπιστώ.
Εμείς μέχρι τώρα βέβαια και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και τις Απόκριες και το Πάσχα ήμασταν γεμάτοι από Έλληνες. Οπότε η χειμερινή σεζόν, τα πικ της, ήταν ανέλπιστα καλά, ήταν καλύτερα από άλλες χρονιές. Από Έλληνες, έτσι. Το βασικό είναι το καλοκαίρι που είναι, δεν είναι δύο μέρες, έτσι. Είναι πάνω από 90 μέρες και εκεί βλέπεις το ανέβασμα και την πτώση του Έλληνα τουρίστα. Παλιότερα κάνανε μεγάλες διακοπές, έβλεπες 10 ημέρα, 15 ημέρα, έρχονταν, κλείνανε, κάνανε, βγαίνανε έξω, χάλαγαν περισσότερα λεφτά. Τώρα το θέλουν όλο μαζί σε πακέτα και όσο γίνεται πιο μαζεμένα, ώστε να είναι έτοιμο το μπάτζετ τους, να ξέρουν τι θα χαλάσουν σε 5 μέρες που θα έρθουν με την οικογένειά τους, γιατί είμαστε και κυρίως οικογενειακό ξενοδοχείο εμείς, είμαστε πολύ δηλαδή kids friendly, family friendly, είμαστε πολύ με τις οικογένειες και τα παιδιά, να ξέρουν τι θα χαλάσουν, να περάσουν καλά και να φύγουν, να ξαναγυρίσουν στην καθημερινότητά τους. Εμείς ξεκινήσαμε από το 88, οπότε σιγά σιγά και σταδιακά έχουμε επεκταθεί σε μια έκθεση 24 στρεμάτων που έχουμε πολλά πράγματα να κάνει ο κόσμος. Η πισίνα μας η τελευταία είναι, εντάξει, είναι αγαπημένη μου γιατί τη σχεδιάσαμε, τη χτίσαμε, ήμουνα μεγάλη, πια είχα αρχίσει να ανακατεύομαι και εγώ σε όλα τα τουριστικά, οπότε ναι, θεωρώ παιδί μου αυτή την πισίνα. Είναι τα σπά μας που είναι και αυτά, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το ξέρει και ο κόσμος ότι είναι πολύ καλά και είναι πλέον και από τα λίγα μέρη πλέον στην Κορινθία μετά από αυτά που συμβαίνουν και στο Λουτράκι που έχουν σπά. Να προσπαθούμε συνέχεια να κάνουμε ανακαινήσεις. Τώρα ανακαινήσουμε σιγά σιγά τα πρώτα μας δωμάτια που βέβαια τα έχουμε ανακαινήσει και στο παρελθόν, έτσι, αλλά τώρα γίνεται μια πολύ ριζική αλλαγή και μπορώ να πω ότι τα συγκρίνω και με τις καινούργιες μας σουίτες και τα ζηλεύω εκείνα τα δωμάτια, πραγματικά. Και ασχολούμαστε πάρα πολύ με παιδικές δραστηριότητες. Πάντα θέλαμε να είμαστε προορισμός για οικογένειες με παιδιά. Είναι πολύ βασικό να ξέρεις το target group σου και να το φροντίζεις. Δηλαδή, ώστε το φαγητό μας να είναι φανταστικό και για ενήλικες, αλλά και για παιδάκια, να μην φοβάσαι να ταΐσεις τα παιδιά και να τα φροντίσουμε με παιδικές δραστηριότητες, με σινεμά, με βαρκάκια. Τώρα έχουμε προσθέσει στην παραλία, νοικιάσαμε και ένα χώρο δίπλα για, σε εισαγωγικά, θαλάσσια σπορ. Πήραμε 2 ποδήλατα θαλάσσης και για τους ξένους, αλλά και για τους Έλληνες πελάτες. Κανό. Πήραμε και ένα μικρό σκάφος για να τους κάνουμε και βόλτα μέσα στον Κορινθιακό.